απόνομος του Φραγκίσκου Σακελαρίδης. Θα ήθελα να μας δώσει μια συνέντευξη, να μου μιλήσει λίγο την εμπειρία σας φέτος αυτό το καλοκαίρι στην Κάρπαθο. Να μας πείτε μέσα από τη μεγάλη εμπειρία και τις ομάδες που έχετε εργαστεί τόσο του εξωτερικού και του εσωτερικού, πώς αποφασίζετε να επιστρέψετε στην Κάρπαθο μετά από 18 ολόκληρα χρόνια για ένα αεραστεχνικό σωματείο. Καλησπέρα και για εσάς και χρόνια πολλά πάνω απ' όλα. Ήθελα να καταρχήν να πω η Κάρπαθος, πρώτο η Ρόδος και μετά Κάρπαθος είναι η πρώτη ξένη χώρα που ήρθα να δουλέψω ως προπονητής. Πραγματικά πέρασα σχεδόν δύο χρόνια εδώ στην Κάρπαθο σε μια τοπική πρωτάθλημα με τον Ποσειδώνα και όπως είπατε που έχω περάσει τις μεγαλύτερες ομάδες όλα ξεκίνησε και άρχισε από εδώ. Δηλαδή ο Κάρπαθος και ο Ποσειδώνας φταίει που πήγα σε αυτές τις μεγάλες ομάδες. Μετά από ολόκληρο 18 χρόνια ήρθε μια πρόταση που με σοκάρισε για το καλό, ήρθε η πρόταση να αναλάβω μια ομάδα σε τοπική πρωτάθλημα που το γνωρίζω εδώ πολύ καλά και με τη μεγάλη χαρά το δέχτηκα και βρίσκομαι εδώ. Οπότε από την εμπειρία σας στην Κάρπο αυτό το καλοκαίρι, πόσα και ποια πράγματα έχουν αλλάξει στον χώρο του αθλητισμού από τότε που ήσασταν στην Κάρπο αυτό. Και από την εμπειρία σας και πάλι, ποιες ήταν και πώς είναι τώρα οι καταστάσεις και οι υποδομές του νησιού αυτού. Σχεδόν 20 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαίως. Και ο ίδιος που είχα επικοινωνία με τους ανθρώπους από το Κάρπαθο, προσωπικά ήμουν σίγουρος να σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνεται κάποιες πολλές μεγάλες αλλαγές. Όταν έφυγα από το Κάρπαθο, ήταν ένα πολύ καλό γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο στο Απέρι, με το φυσικό χορτό. Αλλά δυστυχώς, όπως το άφησα και το βρήκα ξανά το ίδιο, δεν λέω, έχω ακούσει, οι άνθρωποι έχουν κάνει μια κίνηση ανάμεσα, 2000, δεν ξέρω πότε, και το φτιάξανε το γήπεδο, ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά μου δίνει εντύπωση γιατί το παράτηκαν πάλι. Πάλι και έχει γίνει όπως ήταν πριν. Δεύτερο γήπεδο που παίξαμε αγώνες στην Πηγάδια, έχει μείνει όπως είναι. Μόνο έχουμε φτιάξει τις κερκίδες. Και πιστεύω η Κάρπαθος και η Πηγάδια και όλα τα χωριά έχουν δύναμη να κάνουν οι καλύτερες εγκαταστάσεις στο νησί. Όπως βλέπετε και εσείς, ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλο φανατισμό και παθιάζεται πάρα πολύ με το τοπικό πρωτάθλημα. Εσείς πώς το ζήσατε κατά τη γνώμη σας αυτό και τι έχετε να πείτε για το θεσμό και αυτά που γίνονται εδώ κάθε χρόνο? Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, υπάρχουν περιθώρια να μάθουμε περισσότερα από τους παίκτες, από τις ομάδες και από τον κόσμο ακόμα? Αυτό που έχω δει πριν σχεδόν 20 χρόνια, 18 χρόνια ακριβώς, αυτό είναι traditional tournoi, παραδοσιακό τουρνουά, που χαίρομαι που το έχει μείνει ακόμα και κάποια πρόοδο βεβαίως υπάρχει, αλλά το πάνω απ' όλα χαίρομαι ότι κάθε χωριό έχει η ομάδα δικά του. Εγώ προσωπικά που ήθελα να πω ανάμεσα τους πρέπει να γίνει πραγματικά ένα υγιής τουρνουά, κατάλαβατε έτσι, να γίνει ένας πρωταθλητής στην νησιού. Οι νησί, δεν ξέρω, οι άλλα νησιά έχουν τέτοια πρωτάθλημα όπως έχει η Κάρπαθος. Αλλά αυτό που είναι στην Κάρπαθο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Και τώρα για αυτές τις αγώνες που παίζουμε εμείς βλέπουμε είναι κόσμος άρτη στα γήπεδα, αγαπάει ποδόσφαιρο, υποστηρίζει αυτά και αυτό είναι μόνο ένα μεγάλο κέρδος για την νησί.
Θέλω να μου πείτε τώρα από το κοφτερό σας μάτι, έχετε δει πολλές ομάδες φέτος στο τουρνουά, πολλά χωριά και πολλούς παίχτες να αγωνίζονται. Αν έχετε ξεχωρίσει κάποιον παίχτη ή κάποια ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί και σε μεγαλύτερο επίπεδο ή έχει ταλέντο, ας πούμε, σαν παίχτης ή ομάδα τεχνικά. Βεβαίως και μετά από τόσα χρόνια που απουσιάζω από την νησί, κάθε χρόνο έρχονται καινούρια παιδιά και την χρονιά που ήμουνα και εγώ είχα πολύ μεγάλα ταλέντα, πολύ καλά ταλέντα και φέτος είχα πολλές ομάδες, δεν έχει σημασία που δεν έχουν περάσει ούτε προημιτελικά ή ημιτελικά, αλλά οι πολλές ομάδες έχουν δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο, αγωνιστικό πρόσωπο. Νεάρα παιδιά πάντα υπήρχε στην Κάρπατο. Κάρπατος είναι μια νησί που έχει πολλά ταλέντα. Αλλά κάποια πράγματα είναι γεγονός, τα ταλέντα μετά από ένα χρονικό διάστημα χαθήκαν. Και δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, άμα μιλάμε τώρα για κάποια ταλέντα, εγώ θέλω να πω πρώτο από τα παιδιά που είδα στην ομάδα δικά μου, είναι η ομάδα που αγωνίζεται στο Ποσειδώνα Κάρπατο. Είναι με την νέος ο Βασίλης, ένα πολύ καλό μεγάλο ταλέντο. Είναι ο Σταυριανός Φώτης, είναι ο Κοσμάς. Από τις άλλες ομάδες να χωρίζω το τερματοφύλακα του Απέρι, του σκιοφύλακα στο Παναγιώτης. Δηλαδή, υπάρχουν να με συγχωρούν οι άλλα παιδιά που δεν το τονίζω τα όνομα τους, αλλά λέω υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά παιδιά που μπορούν κάποια στιγμή να κάτσουν οι όλοι μαζί και να φτιάξουν μια πολύ καλή ομάδα εδώ στην Κάρπατο. Να μην φαίνεται έχουν μόνο παιδιά από την Πηγάδια ή δύο-τρία χωριά. Η όλη Κάρπατο πρέπει να είναι μια καρδιά. Φέτος ο Απόλλων Βολάδος έκανε μια νέα προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα και προσπάθησε να χτίσει μια νέα ομάδα. Πώς σας φάνηκε η συνεργασία σας και ποια είναι η γνώμη σας για την προσπάθεια που γίνεται στη Βολάδα? Κάθε προσπάθεια από την πλευρά και κάθε διοίκηση είναι κάτι καλό. Βεβαίως κάποια στιγμή πρέπει να γυρίζουμε σελίδα, να κάνουμε κάτι καινούριο. Εγώ πιστεύω ο Απόλλων Βολάδας μπορεί κάτι ξεχωριστά. Η πρώτη φορά να έχει φέρει ένας προπονητή από το επαγγελματικό επίπεδο και αυτό λέει όλα. Αυτό δεν συμβαίνει. Ο Απόλλων έφερε προπονητή να πάρει κύπελο. Αυτό πιστεύω που μίλησα με τον πρόεδρο, που μίλησα με τους διοικητές, είναι άνθρωποι που έχουν φοβερή όραμα για την ομάδα να με το βήμα προς βήμα να κάνουν μια μεγάλη ομάδα. Πραγματικά εμείς και κάνουμε και στη δουλειά δικά μας έχουμε κάνει πάρα πολύ επαγγελματική δουλειά στη προπόνηση. Τα παιδιά έχουν το καταλάβει και οι διοικητές το έχουν καταλάβει και είχαμε φοβερή συνεργασία σε αυτό το χρονικό διάστημα. Βλέπετε κάποια περιθώρια ακόμα βελτίωσης στα παιδιά τεχνικά και... Ακριβώς. Αυτό είναι θέμα από όλων. Δεν ξέρω τώρα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω πόσα παιδιά έχει χωρίο, πόσα παιδιά έχει από όλων ακριβώς εδώ. Αλλά αυτά παιδιά που έχουν αγωνίζεται για το Απόλλωνα, βεβαίως έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια να βελτιώνουν έτσι με μια καλή προετοιμασία, μια καλή οργάνωση προετοιμασίας και οργάνωση της προπόνησης. Η αλήθεια, κύριε Μιχάλοβιτς, είναι ότι η ανακοίνωση συνεργασίας με τον Απόλλων έπεσε σαν βόμβα στο νησί και ξάχνησε τους περισσότερους στην κάρτα. Πώς ήταν η φιλοξενία σας και πώς σας φέρθηκαν οι ποδοσφαιριστές και οι κάτοικοι της Βολάδας, αλλά και ολόκληρης Καρπάτου, λέω. Αυτό που είπα προηγούμενο, η κίνηση του διοίκηση είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε πρόοδο στην ομάδα. Αυτό που έγινε σαν βόμβα, το μου είπανε και
Εγώ δεν είμαι ξένος σε αυτή νησί, έτσι το θεωρώ, είναι νησί που είναι αγαπημένο νησί μου και δέχτηκα αυτή την πρόταση και βεβαίως μπορεί για κάποιον ήταν μεγάλη έκπληξη με τη χαρά να έρθω, κάποιοι μπορεί το κοιτάνε αλλιώς, γιατί, πώς. Εγώ προσωπικά δεν κρατάω κακιά σε κανένα. Αγαπάω ολόκληρη νησί, όλους τους ανθρώπους εδώ στην Κάρπατο, αλλά τα φιλοξένια με δίνει μεγάλη εντύπωση κατά τέτοια. Αυτό δεν έχω ξαναζήσει τέτοια φιλοξένια όπως το έζησα εδώ στην Κάρπατο. Άνθρωποι είναι, ειδικά ο πρόεδρος, ο Πέτρος, και πρέπει να τονίζω ορισμένα ονόματα, δεν είναι κακό, ήταν πάντα δίπλα μου, πάντα στην βοήθεια. Άμα κάτι χρειάζεται έτσι, ο κύριος Πέτρος, ολίκληρη διοίκηση, ο Γιάννης, ο άνθρωπος γραμματέας, οι άνθρωποι από την Αμερική, ο κύριος ο Χρήστος Χριστοδουλάκης και τα έτσι, πάντα είμαστε έτσι, coach, τρέλει κάτι, είμαστε έτσι σε πολύ καλή επικοινωνία, καλή, και γι' αυτό λόγο είχαμε καλή οργάνωση, γι' αυτό λόγο είχαμε καλή οργάνωση όλη τη διαρκεία του τουρνουά μέχρι που παίξαμε εμείς. Πώς ήταν τη φιλοξενία. Ήταν κάτι φανταστικό. Δεν μπορώ πώς να το περιγράφω κατά τέτοια, άμα νιώθω σαν τόσο υπερήφανος είμαι που ήρθα. Βέβαια, και για τους περισσότερους ήρθα σαν φίλος εδώ, πάνω απ' όλα. Βεβαίως, μεγάλο κέντρος για μένα εδώ. Μεγάλο κέντρος μετά από 18 χρόνια. Βλέπω, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο να μην με φωνάζουν coach, δηλαδή δεν με έχουν ξεχάσει. Ούτε εγώ. Μπορεί ονόματα ξεχάσω, αλλά τα πρόσωπα δεν μπορώ να. Εύκολο να θυμούνται εμένα μόνο μου. Εγώ δεν μπορώ να θυμούνται 3.000 άτομα. Είναι η εκτίμηση προς το πρόσωπό σας και προς τη δουλειά που κάνατε και προσφέρετε στο νησί. Και παλιά και τώρα βέβαια. Ακριβώς. Πάμε και λίγο να δούμε τώρα την πορεία της ομάδας του Απόλλων στο φετινό τουρνουά. Έκανε μια πολύ αξιολογή πορεία, παρόλο ότι είχε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές με μικρή ηλικία και σε ποσότητα και σε ηλικία. Τι γνώμη έχετε για την ομάδα για την οποία δουλέψατε και προσφέρατε? Πιστεύετε ότι μπορείς να συνεχίσει ακόμα στο θεσμό να πάει και ένα βήμα παρακάτω από εκεί που έφτασε? Βεβαίως, πιστεύω. Πώς δεν πιστεύω, γιατί από πρώτη στιγμή που πιάσαμε δουλειά ο κύριος Νίκος Αλιάνης, ο βοηθός μου και εγώ, πραγματικά έχουμε ανακοινώσει και έχουμε ειδοποιήσει τους παίκτες τι δουλειά μας περιμένει. Αυτή η τουρνουά είναι λίγο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς να κάνεις κάποια σπούδαια, μεγάλα πράγματα για 20 μέρες να προετοιμάσεις την ομάδα. Αλλά είχαμε κάποιους παίκτες που ήταν το κορμό την ομάδα μας. Κατά έτσι, περιμέναμε κάποιους παίκτες από την Αμερική. Δεν είμαστε όλοι μαζί το ίδιο στιγμή στην αρχή προετοιμασίας. Αλλά είχαμε και παιδιά που έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Αυτά παιδιά είναι στο δρόμο να μαθαίνουν το ποδόσφαιρο. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος με την προσπάθεια τους. Όταν λέω τώρα, έχουμε το μικρό στο Βαλάρης που είναι 10 χρονών. Το βάλαμε να ακολουθεί προπόνηση στην πρώτη ομάδα. Έχουμε το Αναγνωστόπουλο Σομινάς, ένα πολύ καλό ταλέντο. Είναι στην πρώτη ομάδα μας. Έχουμε και άλλα παιδιά. Και λέω σε όλους πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες. Δηλαδή, τι είναι ευκαιρία? Ευκαιρία να πάρει μέρος στην προπόνηση. Εμείς δεν κάναμε προπόνηση μόνο ομάδα που παίζει τουρνουά. Εμείς κάνουμε προπόνηση όλοι μαζί. Όλοι μαζί, οι όλα παιδιά είναι μέσα. Βεβαίως φαίνεται αμέσως ποιος είναι και χωρίζομαι αμέσως την ομάδα. Δεν είχαμε καμία πρόβλημα. Προσπάθησαμε, μεγάλη προσπάθεια κάναμε να όλοι παίρνουν συμμετοχή τουλάχιστον μέσα 18, να νιώθουν λίγο από την κοντά την αγώνα. Αλλά από την άλλη πλευρά είχαμε και οι ατυχίες, γιατί το προημιτελικό που παίξαμε με το Όθος μας λείπανε και οι δύο στόπερ βασικοί, Καραμινάς και Σακελάρης. Μετά τραυματίστηκε ο Μαλλιός, μετά τραυματίστηκε ο Γιάγος Χρυσοδουλάκης.
Είχαμε κάτι μετά τραυματίστηκε και ο τερματοφύλακας ο Γιάννης, που έκανε πάρα πολύ καλή πορεία σε όλους αυτές τις αγώνες. Και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, εκτός από αυτά βγήκαμε πρώτοι στο όμιλο, μαζί με το Απέρι, βαθμολογικά βεβαίως. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό το υλικό που είχαμε, και πιστεύω άμα είχαμε περισσότερο χρόνο και είμαστε, εάν είμαστε οι κομπλέ, σίγουρα, σίγουρα να είμαστε, να πιάσουμε πιο ψηλό επίπεδο και πιο ψηλό σημείο στη τουρνουά. Μετά το τέλος του τουρνουά και από τις συνεργασίες με τον Απόλλων Βολάδος γίνεται ο απολογισμός. Τι νιώθετε ότι κερδίσετε ως προπονητής στον Απόλλων Βολάδος? Εγώ προσωπικά κέρδισα πολλά. Για μένα κάθε αγώνα, κάθε πρόταση είναι κέρδος. Ο οποίος σε θέλει, ο οποίος θέλει να συνεργαστούμε είναι κέρδος. Εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να ρωτήσω τι κερδίσει η διοίκηση, πως αυτοί έχουν κερδίσει κάτι. Εγώ πιστεύω κερδίσαμε οι όλοι. Πραγματικά είχαμε μια σύγκρουση, μια σύγκρουση η γένεια, πώς λένε, είναι τα παιδιά που είναι πιο μικρά, πιο νεαρά από εμένα και έχω δώσει και εγώ κάποιες συμβουλές για το πρόοδο και για τη συνέχεια την ομάδα, αλλά κέρδισα ένα φοβερό σεβασμό από τους όλους από την ομάδα και ως παίκτες και ως διοίκηση και πιστεύω προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος και εάν η διοίκηση θέλουν να συνεργαθούμε, εγώ είμαι πάντα έτοιμος στη διάθεση τους. Και το κλίμα στα αποδυτήρια, πώς ήταν με τους παίκτες, οι σχέσεις σας και μέσα στο γήπεδο βέβαια, την ώρα του αγώνα και των προπονήσεων, αλλά και έξω από αυτό, στη καθημερινή ζωή σας, έξω από το γήπεδο, στο χωριό και στην πόλη βέβαια. Κοίταξε, μία ομάδα χτίζεται και από μέσα και από το έξω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο σημαντικό εδώ να έχουμε οικογενειακή κλίμα εδώ όπως είχαμε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ φανταστική κλίμα, ήταν μέσα από αποδυτήρια, μέσα προπόνηση, μετά προπόνηση και μετά το ίδιο όπως μίλησαμε, έτσι το έγινε. Η διοίκηση κάνανε πάρα πολύ μια μεγάλη κίνηση κάθε αγώνα και μία νύχτα πριν αγώνα και μέρα αγώνα είχαμε μαζί το φαγητό που είναι ένα μεγάλο κέρδος να είμαστε όλοι μαζί συνέχεια και πραγματικά είμαστε μία μεγάλη καρδιά. Ολόκληρη ομάδα είμαστε μία μεγάλη καρδιά μαζί με τη διοίκηση. Ήταν φοβερό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και προσπάθεια, αυτή η προσπάθεια να χτίζουμε ομάδα από τους παίκτες. Δεν είναι μόνο θέμα στο γήπεδο και στην αποδυτήρια και έξω. Και φαίνεται και βλέπω όπου να πάω, βλέπω οι παιδιά έχουν πολύ καλή παρέα μαζί τους, κατάλαβατε έτσι, και συμπεριφορά τους είναι, γιατί αυτά παιδιά είναι εκπρόσωπος της κάποια ομάδα. Δεν είναι τα παιδιά έξω από το σπίτι, είναι εκπρόσωπος ομάδα. Αν κάνει κάτι καλό, λέει, κοίτα αυτός, κοίτα κάποιος, λέει, αυτός είναι από Απόλλων Βολάδος. Κατάλαβατε, ή αυτός είναι από Απέρι, είναι από Πηγάδια, κατάλαβατε έτσι, γενικά. Μιλάμε κάτι, οι παιδιά, οι παίκτες εκπροσωπούν τις ομάδες τους έξω. Χωριό. Και χωριό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μια ομάδα που φτιάχτηκε ουσιαστικά φέτος κατάφερε να γίνουν και φίλοι και παρέα και έξω από το γήπεδο και όχι μόνο μέσα αυτό και να συνεργάζονται καλά. Και όλα παιδιά γενικά τώρα και όλα παιδιά από τις όλες τις ομάδες είναι φίλοι μεταξύ τους. Μεταξύ τους είναι φίλοι και βλέπω και μιλάνε μεταξύ τους, σίγουρα μιλάνε τι γίνεται μέσα ομάδα, έτσι όλα αυτά και καταλαβαίνουμε ήδη τι λένε οι άλλοι για μας, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπουμε φέτος ότι υπό την νέα διοίκηση του Απόλλων Βολάδος θα έχει κάποιο όραμα αυτή η διοίκηση για το χωριό, έχει μεγάλες φιλοδοξίες, έχει σχέδιο και κάνει κινήσεις για την ανάπλαση του γηπέδου της Βολάδος προκειμένου να γίνει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο πάντα για τα δεδομένα του Ισκαρπάθου
και να δίνει ζωή στο χωριό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύετε ότι μπορούν να το υλοποιήσουν? Ποια θα είναι τα ωφέλη από αυτό το έργο? Εγώ πιστεύω, σίγουρα πιστεύω, αυτό το χωριό έχει δύναμη. Πώς εγώ έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μίλησα με τη διοίκηση, τι θέλουν, πώς θέλουν, και δώσω και εγώ κάποιες ιδέες δικά μου. Αυτό γήπεδο οπωσδήποτε, πολύ επίγον, πρέπει να φύγει σαν γήπεδο με χώμα. Πρέπει να φύγει. Τελείωσε με τέτοια γήπεδα. Κρίμα είναι, άμα έχουμε, άμα η ομάδα, η χωριό έχει δύναμη, κρίμα είναι γιατί να μην το κάνουν. Να φτιάξουν ένα γήπεδο με το πλαστικό χόρτο, είτε το φυσικό χόρτο, για μένα καλύτερα φυσικό χόρτο, εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ τα πλαστικά γήπεδα, και με τις προβολές, κατάλαβατε έτσι, και για το συνέχεια να έχουν 360 μέρες συνέχεια η ζωή του χώρου του γηπέδου, μπορεί να το κάνουν, αλλά το θέμα είναι, όπως είπα σε προηγούμενες ερωτήσεις, είναι θέμα πόσο τα τμήματα υποδομή του Απόλλωνα. Απόλλων πρέπει να σκέφτει πρώτο για αυτές τις κινήσεις να κάνουν και σίγουρα για να έχουν και αυτοί οι καταστάσεις που πρέπει να γίνουν και με το ολόκληρο χρόνο. Από την μεγάλη εμπειρία και από τα πάρα πολλά γήπεδα που έχετε δει και μεγάλο επίπεδο και σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος, είναι δύσκολο να συγκροτηθούν, να συγκεντρωθούν αυτοί οι πόροι που χρειάζεται για να γίνει εδώ το όνειρο του χωριού πραγματικότητα? Χρειάζονται πολλά χρήματα ή χρειάζονται πολλές θυσίες για να γίνει αυτό το όνειρο του Απόλλων Πελάτος πραγματικότητα? Μα κοίταξε, έχω μία πολύ απλή απάντηση. Μία οικογένεια, άμα είναι ενωμένη, να κερδίσει. Σίγουρα να κερδίσει και σίγουρα να πετύχει. Αυτό εννοώ και αυτό χωριό τη Βολάδα. Η Βολάδα έχει πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν και στην Αμερική και στην Αθήνα και εδώ. Οι όλοι μαζί πρέπει να κάνουν πραγματικά μια κίνηση για το χωριό τους. Εγώ είμαι σίγουρος κάποια στιγμή να γίνει αυτό. Είμαι σίγουρος, γιατί ήρθε η ώρα να το γίνει. Δεν μπορεί η Βολάδα να ζήσει με το γήπεδο, με το χώμα, κατάλαβε έτσι όπως ήταν πριν 20 χρόνια και παραπάνω. Πρέπει πολύ γρήγορα και πολύ επίγον να γίνει αυτό. Μόνο ενωμένοι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα μαζί. Κλείνοντας την κουβέντα μας, στην κάρτα αυτό έχετε φίλους από το 96. 18 χρόνια αργότερα γνωρίζετε και άλλους ανθρώπους, άλλα παιδιά, σίγουρα κάνετε νέους φίλους. Πολλοί σας σταματάνε στον δρόμο και σας φωνάζουν με το μικρό σας όνομα. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Υπερήφανος. Βεβαίως, είναι κάτι που ένας άνθρωπος ο οποίος μετά από 18 χρόνια πατήσει το έδαφος του Κάρπατο από καράβι και ακούει αμέσως «Γεια σου, coach, γεια σου, Γιώβαν», κατάλαβε έτσι, μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εκεί τη στιγμή που ήμουνα προπονητής Ποσειδώνας, περισσότερο χρόνο ήμουνα στην πηγάδια. Δηλαδή, δεν είχα πολύ χρόνο να γνωρίζω και τα άλλα χωριά, να γνωρίζω τους άλλους ανθρώπους, κατάλαβε έτσι. Αλλά τώρα, αυτή η τουρνουά και αυτή η πρωτάθλημα που έχει γίνει, έχω πραγματικά γνωρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτούς που τους μπορεί ήξερα, αλλά όχι τόσο καλά. Τώρα έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή και γνωριμία και επαφές και απλά δεν ξέρω να... δεν μπορώ να βρω ακριβώς η λέξη. Εγώ το στο Κάρπατο σαν να νιώθω σαν σπίτι μου. Υπάρχει κάτι μέσα από αυτό το καλοκαίρι που θα το θυμάστε για πάντα, μια εμπειρία πολύ δυνατή που σας χαράχτηκε στο μυαλό από τη φετινή σας εδώ πορεία? Πρώτο, όπως είπα, αυτό το ταξίδι μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να πάω να βοηθήσω μια ομάδα
από το χωριό που έχει μεγάλο ενθουσιασμό και όλο το καλοκαίρι οι όλοι πήγανε και κάνουνε μπάνιο, εγώ πήγα να σχεδιάζω την προπόνηση για τα παιδιά μας και ήταν πραγματικά, δεν ήρθα για το τουρισμό εδώ, ήρθα να κάνω αυτά που με καλέσανε οι άνθρωποι από τη γωνάτη. Για από την Απολλών, συγκεκριμένος ο κύριος ο Πέτρος Μανταούλης, μεγάλη τιμή και για αυτόν και για το Σύλλογο και πραγματικά προσπάθησα και πιστεύω να έχουμε μαζί, έχουμε καταφέρει πολλά και κερδίσαμε πολλά. Με αυτά παιδιά που πρώτη φορά έχουμε μαζεύει, εγώ που είμαι πρώτη φορά με αυτά παιδιά, πιστεύω κερδίσαμε πολλά. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της κουβέντας μας και της συνέντευξής μας, θα ήθελα να μου πείτε από όλα αυτά που είδατε, την Κάρπαθο, το χωριό της Βολάδος, την ομάδα του Απόλλων, τα υπόλοιπα χωριά, τους ανθρώπους που γνωρίζετε και τους ανθρώπους που ξέρατε, κάτι που θέλετε να πείτε εσείς και έχετε, είναι μια εντύπωσή σας από αυτό το καλοκαίρι. Όπως είπα, μετά από 18 χρόνια θα γυρίζεις στο ένα μέρος που έζησες 2 χρόνια φανταστικές στιγμές τότε, μου θυμίζουνε σαν δεν έχω φύγει ποτέ από το κάτω. Και η ομάδα Απόλλων έκανε και για μένα μια κάποια καινούρια πράγματα, να θάρτω να οδηγήσω μια ομάδα σε τέτοια πρωταθλήματα. Και για μένα, εγώ είμαι άνθρωπος από το ποδοσφαίρο, δεν έχω κομπλέξ, να μην κάποιος καταλαβαίνει τι τώρα ήταν χτες στο Champions League, τώρα παίζει, τώρα κάνει δουλειά, όχι. Για μένα είναι ποδόσφαιρο η ζωή μου και όποια ομάδα να με καλέσει, εγώ είμαι στη διάθεση να βοηθήσω. Δηλαδή, μ' αρέσει να βοηθήσω, μ' αρέσει να εκπαιδεύω τα νεάρα ταλέντα. Όπως πραγματικά, μόλις ήρθα εδώ, πρέπει να το τονίζω, οι άνθρωποι από την Ποσειδώνα κάνανε μία κίνηση για τη συνεργασία μας. Ακόμα είναι στη συζήτηση αυτά πράγματα, να αναλάβω τις Ακαδημίες της Ποσειδώνας, έτσι όλα αυτά. Και εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος να το κάνω και να δέχτω. Είμαστε σε συζήτηση και να δούμε τι να γίνει. Δηλαδή τώρα κάθε ένας γυρίζουμε στη δουλειά τους και εγώ γυρίζω στην Αθήνα, στην οικογένεια μου. Με περιμένουν σίγουρα κάποιες προτάσεις και εκεί. Και εγώ αυτή τη στιγμή εύχομαι για όλο το Κάρπατο, για όλους τους ανθρώπους από το Κάρπατο να έχουν υγεία πάνω από όλα, χρόνια πολλά σε όλους και να έχουν πάρα πολύ καλή πορεία στη ζωή τους, με τη ευτυχία και επιτυχία. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συζήτησή μας και τη κουβέντα μας, να σας ευχηθώ καλό χειμώνα και ελπίζω να σας ξαναδούμε, γιατί πιστεύω ότι έχετε ακόμα πολλά να προσφέρετε και στο νησί και στο χωριό. Ευχαριστώ και εγώ.